μυστισμός πραγματικά είναι ένα μυστήριο. Τι συντελείται στην καρδιά του κάθε ανθρώπου και ακολουθεί τον μοναχισμό, κανείς δεν το ξέρει. Μπορούμε πάνω σε αυτό να πούμε πολλά θέματα, να θεολογήσουμε πάρα πολύ. Εκεί έρχεται ίσως, αν θέλετε, και το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού και το καταπαραχώρηση. Και ίσως από εκεί ξεκινάει το ζήτημα. Τι εννοώ με αυτό? Φτιάχνει ο Θεός τον άνθρωπο στον παράδεισο και φτιάχνει τον Αδάμ. Δεν έφτιαξε εξ αρχής Αδάμ και Εύα. Φαίνεται το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού, το αρχικό θέλημα του Θεού, ήταν να ζήσει ο άνθρωπος σε μια διαρκή κοινωνία και ένωση με τον Θεό και να αγωνιστεί για αυτή την ένωση. Ο άνθρωπος όμως ήδη από τις πρώτες στιγμές αισθάνθηκε τη μοναξιά. Δεν μπόρεσε να πληρώσει όλο του το είναι με την συνομιλία, την σχέση και την θέα του Θεού. Αισθάνθηκε μία έλλειψη. Και ο Θεός κάνει το καταπαραχώρηση θελημάτων. Φτιάχνει κι άλλον έναν άνθρωπο, το δεύτερο φύλο αν θέλετε, ούτως ώστε να ενωθούν οι δύο άνθρωποι αυτοί και από κοινού να ακολουθήσουν την πορεία τους για τη σύνδεση με τον Θεό. Ο γάμος ευλογείται, τον ευλογεί η Εκκλησία, τον ευλογεί ως καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού. Βλέπουμε άνθρωποι όμως ότι ακολουθούν το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Όχι ότι το ένα είναι καλό και το άλλο κακό, σε καμία περίπτωση. Έτσι, θέλημα του Θεού το ένα, θέλημα και το άλλο. Βλέπουμε όμως κάποιους ανθρώπους που αισθάνονται ολοκληρωμένοι μόνο με την σχέση τους με τον Θεό. Αισθάνονται πληρότητα συνομιλώντας μόνο με τον Θεό. Αισθάνονται ότι είναι πλήρης, ότι δεν τους λείπει κάποιος άλλος άνθρωπος. Αισθάνονται πληρότητα σε αυτό. Αυτοί λοιπόν ακολουθούν τον μοναχισμό. Ακολουθούν την εκοπή κάποιων θελημάτων ή αν θέλετε την μετατροπή των θελημάτων. Δεν κόβουμε τα πάθη μας. Δεν τα ξεριζώνουμε. Δεν είναι αυτό το νόημα για το οποίο γίνεται κάποιος μοναχός. Όπως είπαμε και κάποια άλλη στιγμή, τα πάθη είναι δυνάμεις της ψυχής. Είναι κάτι το οποίο έθεσε ως δυναμική ο Θεός μέσα μας. Το θέμα είναι πώς αυτά τα πάθη τα παίρνει ο διάβολος και τα διαστρέφει και πώς έρχονται οι πνευματικοί μας πατέρες να μας βοηθήσουν να μην διαστρέφονται αυτά τα πάθη, αλλά να κινούνται προς τον Θεό. Πολλές φορές η αγάπη μπορεί να μετατραπεί σε πάθος φιλαυτίας, σε πάθος ναρκισισμού ή σε ένα πάθος να καταδυναστεύσω τον άλλον ή να αισθανθώ ότι ο άλλος μου ανήκει ή να αισθανθώ ότι ο άλλος είναι προέκταση του πόσο ωραία νιώθω εγώ. Λέμε καμιά φορά, μπορεί να είναι ένας πατέρας να κάθεται, είναι στο γραφείο του και να λέει, α, τι ωραία, να έχω και μερικά παιδιά εδώ να παίζουν. Όχι, τα αγαπάω, έτσι να συμπληρώσουν τον δικό μου εγωισμό. Τι καλός πατέρας που είμαι, που έχω τόσο καλά παιδιά και ωραία παιδιά. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αγάπη. Αυτό μπορεί να είναι ένα πάθος. Να θέλω να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου. Ο Άγιος Παΐσιος λέει ότι άλλο μου αρέσει κάτι και άλλο αγαπώ κάτι. Μου αρέσει ένα λουλούδι, το κόβω. Αγαπώ το λουλούδι αυτό, το ποτίζω, το καλλιεργώ, το φροντίζω. Ο μοναχός επιλέγει αυτόν τον τρόπο ζωής. Να είναι μόνος, μόνο Θεό. Και επιλέγει να το κάνει αυτό έχοντας ως οδηγό, εκτός από το πνευματικό του, την καλλιέργεια της προσευχής, την καλλιέργεια του αδιαλήπτως προσεύχεστε. Προσπαθεί να φτάσει σε μία τελείωση με ένα μυστήριο τρόπο. Η σημερινή κοινωνία αποδοκιμάζει αν πολύ στο μοναχισμό. Θεωρεί ότι γιατί να πάει κάποιος να κλειστεί σε μοναστήρι, υπάρχουν τόσα πράγματα που πρέπει να γίνουν εδώ στον κόσμο, γιατί να μην κινηθούμε αλτρουιστικά, να βοηθήσουμε, να κάνουμε φιλανθρωπίες, να. Οι μοναχοί πάνε και κλείνονται. Πού είναι η φιλανθρωπία των μοναχών, πού είναι ο δικός τους αγώνας. Μα η μεγαλύτερη φιλανθρωπία των μοναχών είναι προς τον κόσμο. Όταν ένας μοναχός προσεύχεται με το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτό το «με»
δεν αναφέρεται στον εαυτό του και μόνο. Αυτό το «με» έχει να κάνει με ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ένας γέροντας έλεγε «Οι μοναχοί καθαρίζουν το συνολικό υποσυνείδητο της ανθρωπότητας». Άρα η ελεημοσύνη τους και η προσφορά τους είναι ανεκτίμητη, ούτε μπορεί να εκφραστεί. Το θέμα της αγνότητας ενός μοναχού είναι ένα βασικό στοιχείο. Από τις πρώτες υποσχέσεις που δίνουμε είναι αυτές. Κάποιοι αναρωτιούνται πολλές φορές, επειδή εγώ δεν οδηγώ και μετακινούμε με τα μέσα μεταφοράς, βρίσκουν άνθρωποι την ευκαιρία να μας πιάσουν την κουβέντα. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που μας θέτουν είναι αυτό. Μα πώς αντέχετε να είστε εν παρθενία, να είστε εν αγνότητοι? Πολλές φορές σου απαντώ, και εσείς πώς αντέχετε να έχετε έναν σύζυγο στο πλάι σας? Όσο περίεργο σας φαίνεται εσάς αυτό που κάνουμε εμείς οι μοναχοί, άλλο τόσο περίεργο φαίνεται και αυτό που κάνετε εσείς σε εμάς. Επιλέγω την αγνότητα όχι για να τιμωρήσω το σώμα μου. Επιλέγω την αγνότητα όχι γιατί δεν έχω σαρκικούς πειρασμούς, όχι γιατί δεν υπάρχουν οι κινήσεις της σαρκός, αλλά επιλέγω την αγνότητα γιατί αυτό με εκφράζει περισσότερο. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, οι μοναχοί είναι αυτοί που θα αναπληρώσουν το εκπεσόν τάγμα των αγγέλων και άρα πρέπει να ζούμε αγγελικά. Και γνωστή η φράση «φως μοναχής, άγγελοι, φως δε πάσης ανθρώπης, μοναχική πολιτεία», πολύ ωραία. Αλλά η αγνότητα και η παρθενία και η καταπολέμηση των σαρκικών παθών δεν την επιλέγουμε έτσι γιατί μας ήρθε. Είναι ως προέκταση του τρόπου ζωής τον οποίο κάνουμε. Ο μοναχός καλείται να ερωτευτεί πραγματικά τον Θεό με όλο του το είναι. Όταν ερωτευτείς τον Θεό, πρώτα απ' όλα τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Πολύ δύσκολο αυτό σήμερα. Οι άνθρωποι δύσκολα τα βρίσκουν με τον εαυτό μας. Ο δρόμος του μοναχισμού ακολουθείται συνήθως από ανθρώπους που επιλέγουν να τα βρουν με τον εαυτό τους, γιατί πρώτα τα βρίσκουν με τον Θεό. Όταν λοιπόν τα βρω με τον εαυτό μου, τα βρω και με τον Θεό, δεν σε ενδιαφέρει μετά η κίνηση της σάρκας. Έρχεται αυτόματα. Άρα δεν είναι κάτι ούτε παράδοξο, ούτε δύσκολο.